Μπορώ να σου πω κάτι. Νομίζω ότι δεν το έχω πει ποτέ. Ήμουνα... Είμαι παπάς, ήμουν να εξομολογηθείς. περίπου, ναι. Ναι, θα στο εξομολογηθώ τώρα. Αυτό είναι, αυτή είναι η σωστή λέξη. Ήμουνα 13 ετών. Μόλις είχα κλείσει τα 13. Και εκείνο το Ευρωμπάσκετ του 87 με έκανε, έτσι και μου άρεσε πάρα πολύ ο αθλητισμός και τα σπορ, με έκανε να τα λατρέψω. Και εσύ με έκανες να γίνω δημοσιογράφος. Αλλά όχι με έναν καλό τρόπο. Δηλαδή, δεν σε θαύμασα τότε, αργότερα σε θαύμασα. Τότε δεν είχα βρει εισιτήριο να πάω σε εκείνο τον περιβόητο αγώνα, δεν είχε βρει ο πατέρας μου. Ήμουνα μέσα στα νεύρα που δεν ήμουν εδώ. Και εσύ κάνεις την περίφημη ερώτηση στον Νίκο Γκάλ κάπου μέσα στη Φυσούνα. Είναι αυτή η μεγαλύτερη νίκη της καριέρας σου και παίρνεις εκείνη την περίφημη απάντηση μέχρι την επόμενη. Νομίζω δεν μπορεί να έχεις ξεχάσει τίποτα από εκείνες τις μέρες. Όχι. 31 χρόνια μετά νομίζω όσο, ότι... Όσο περνάει και ώρα θυμάμαι και περισσότερα. Να. Το πρώτο είναι εκεί. Το πρώτο είναι εκεί που γλιστράει ο Γκουμπόβιτς. Γιατί είμαστε 13 πόντους πίσω, πέφτει ο Γιαννάκης για να βουτήξει μια μπάλα, ως ήθιστε. Πάει να σκουπίσει ο Γιάννης Παπαδόπουλος, νομίζω λεγόταν ο υπάλληλος εδώ του ΣΕΦ. Του λέω και μου τσόκλου, άστε ρε Καρντάση. Εντάξει, μερικές φορές γίνονται και ατιμίες. ο κώδικας της ανηθικότητας μπορεί να επικρατήσει στα σπορ. Και στην επόμενη φάση, ενώ είμαστε 13 πίσω, πάει ο Γκουμπόβιτς να περάσει, κλειστράει. Χάνουν οι Ιουγκοσλάβοι την κατοχή και από εκεί έρχεται η ανάκαμψή μας και η νίκη στον ημιτελικό. Αυτές οι άγνωστες λεπτομέρειες είναι που αναδεικνύουν και το μεγαλείο εκείνης της ομάδας. Γιατί όλοι θυμούνται ότι έβαλε ο Αργύρης τις δύο βολές. Λιγότεροι ίσως θυμούνται ότι δεν θα υπήρχε λόγος να βάλει ο Καμπούρης τις δύο βολές αν δεν είχε βάλει ο Λιβέρης Ανδρίτσος τις προηγούμενες δύο βολές για το 89-89 και όπως λέει ο Αργύρης πολύ συχνά ότι αν δεν είχε βάλει ο Μπέρι τις βολές δεν θα μας ήξερε αυτό η κατσιφάρια δήλωση ούτε ο θεωρητής πολυκατοικίας μας. Το γεγονός είναι επικό, είναι ιστορικό, δηλαδή είναι ένα θαύμα ανθρώπων. Εγώ δεν πιστεύω στα θαύματα, δεν δαιμονοποιώ καταστάσεις, αλλά ενέχει ιστορία στοιχεία θαύματος. Οι υπόλοιπες ιστορίες είναι ανθρώπινες, δηλαδή το ότι χάθηκε μπάλα στους πανηγυρισμούς με την Ιουγκοσλαβία από την κλώτσο Μέμος, ο Ιωάννου. Ναι. Και πήγε κάπου εκεί, μπάλα χάθηκε και μετά δοκιμάστηκαν. Το πήρε πρέφα ο Γκάλης. Ο Γκάλης ήξερε πώς πιάνει την μπάλα. Ήξερε ότι την μπάλα έπρεπε να είναι λίγο ξεφούσκωτη. Του έφεραν 28 μπάλες. 28, ε. Ναι. Μεταξύ ημιτελικού και τελικού και στο τέλος κατέληξε, έβγαλε την ετοιμιγορία όπως ο πρόεδρος του δικαστήριου. Λέει αυτή θα είναι η μπάλα μου στο τελικό. Και παίξαμε εκείνη την μπάλα. 31 χρόνια μετά, μπροστά από τον ίδιο τοίχο, θα κάνω εγώ το σκουτί, θα κάνεις εσύ τον Γκάλη. Ήταν εκείνο το καλοκαίρι εκείνη η ομάδα η πιο μεγάλη στιγμή της καριέρας σου? Ναι, μέχρι την μεθεπόμενη. Πρέπει να κάνεις όμως και τη μπουνιά, γιατί η ερώτηση είναι απλοϊκή πολύ. Ναι. Δηλαδή, ρωτάς τον Γκάλη τώρα, έχουμε νικήσει τους Ιταλούς, αν είναι η μεγαλύτερη στιγμή της ζωής του. Αλλά εγώ εκστασιάστηκα τόσο πολύ. Κάνεις έτσι και φεύγεις μπροστά από την κάμερα πανηγυρίζοντας. Το θυμάμαι πολύ καλά. Είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής, της καριέρας σου από τότε που παίζεις στην εθνική ομάδα? Είναι μέχρι το επόμενο παιχνίδι. Είναι δύο γεγονότα. Το ένα είναι ότι πρόκειται για εθνική ομάδα, το οποίο σημαίνει ότι χαίρονται όλοι οι Έλληνες. Και όπως λέει και είχε πει ο συγχωρεμένος ο Μανώλης Ανδρόνικος, είναι η πρώτη φορά μετά την απελευθέρωση που οι Έλληνες βγήκαν ομονοούντες να πανηγυρίσουν. Το ένα είναι αυτό. Και το δεύτερο είναι ότι συνέβη εδώ. Και τη ΣΑΕΚ συνέβη εδώ. Συνέβη εδώ με τηλεόραση όμως. Ναι. Και είναι πιο κοντινό μας από το 68. Είναι 19 χρόνια μετά. Οπότε. Και είναι και η αρχή μιας ιστορίας, ρε παιδί μου. Αυτό είχε φοβερή συνέχεια. Και έχουν όλοι θύμισες. Άλλαξε όλη την ιστορία. Έχουν όλοι θύμισες. Δηλαδή υπάρχουν άνθρωποι που πήγαν στο Συντριβάνι γιατί υπήρχε ακόμα πλατεία Ομονίας με το Συντριβάνι και βούτυξαν. Υπήρχαν άνθρωποι που στήθηκαν στην παραλιακή στην Ποσειδόνος για να δουν τον Μπούλμαν και τον Φιλίππου ντυμένο αστιφύλακα ή στο μηχανάκι εποχούμενο. Και ούτω καθεξής. Υπάρχουν άνθρωποι που έπαθαν θερμοπληξία εδώ απ' έξω στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας και δεν υπήρχαν καν τότε μπουκάλια με εμφιαλωμένο νερό και οι υπάλληλοι έριχναν κουβάδες με νερό. Υπάρχουν άνθρωποι που κρέμαγαν σημαίες στο σπίτι τους σαν να πρόκειτο για εθνική εορτή. Εδώ, σε αυτή την μπασκέτα γράφτηκε η ιστορία. Και όπως μου λέγες, όχι μόνο δύο φορές. Τέσσερις φορές. Δύο φορές με τις βολές του Ανδρίτσου για το 89 όλα. Και πάμε στην παράσταση και δύο φορές με τις δύο βολές του Καμπούρη και γεια σας. Η πρόκριση στα χέρια αυτού του τίμιου γίγαντα, Αργύρης Καμπούρης. 109.
0-2. 101-103. Το έχεις ακόμα. Εύκολα. Αν ο πιο αφανής ήρωας από τους 12, ο λιγότερο προβεβλημένος από εκείνη την ομάδα, ποιος ήταν? Αν δεν είχε βάλει τις βολές ο Καμπούρης, θα σου έλεγα ότι μπορεί να ήταν ο Καμπούρης. Αλλά με τις βολές ο Καμπούρης έγινε... Ο Ανδρίτσος είναι. Ο Ανδρίτσος. Ναι. Είναι ο Ανδρίτσος, γιατί έχει βάλει δύο βολές που ο Αργύρης είχε την ευχέρεια να τις χάσει και τις δύο. Σωστά. Θα παίζαμε δεύτερη παράταση. Σωστά. Εάν ο Μπέρι αστοχούσε, ο Μπέρι έπρεπε να βάλει και τις δύο. Ήμασταν πίσω 89-87, έπρεπε να βάλει και τις δύο, ώστε να παίξουμε παράταση. Οπότε το γεγονός είναι πολύ σημαντικό, γιατί λειτουργεί αυτό που λένε οι Αμερικάνοι down the stretch. Είναι πίεση, δηλαδή έχεις πιστόλι στον κρόταφο. Σήμερα που τους ξέρουμε πια πάρα πολύ καλά, διαπιστώνουμε ότι σε αυτήν την ομάδα υπήρχαν αρκετά μεγάλα εγώ. Όμως τότε δεν υπήρξαν πουθενά. Δηλαδή αθλητικά εγώ εννοώ. Γκάλης, Γιαννάκης, Φασούλας, Χριστοδούλου, μην αρχίζω και λέω, πολύ μεγάλα. Σε εκείνη την ομάδα δεν το καταλάβαινες. Δηλαδή δεν σου πέρασε καν από το μυαλό ότι κάποιος αισθάνεται πιο ψηλά από τους άλλους ή ξεχωρίζει από τους άλλους. Νίκος Πορτοκάλογλου, Φατμέ, λίγους μήνες αργότερα. Είχαμε πάντοτε παιχτάρες, μα δεν αλλάζαμε παλιές. Ήμασταν πάντοτε ψυχάρες, μα δεν πιστεύαμε ποτέ. Αυτή είναι η εξήγηση. Απλοϊκά ο στίχος βέβαια. Πορτοκάλογλου λες και ήταν μέλος της ομάδας. Δηλαδή δεν νομίζω ότι πιο ιδανικά θα μπορούσε κάποιος να γράψει το σενάριο και να εξηγήσει το τι συνέβη, πώς συνέβη και κυρίως για ποιο λόγο συνέβη. Και είναι γνωστή ιστορία ότι Γκάλης και Γιαννάκης δεν μίλησαν. Μίλησαν στο Βάθρο το βράδυ της 14ης Ιουνίου. Ήταν πλακωμένοι από τον Άρη, από ένα τάιμα, ό,τι με τον Ιωαννίδη. Άρα αυτό έρχεται να αποδείξει ακόμα περισσότερο πόσα καλά πράγματα μπορούν να συμβούν όταν οι άνθρωποι και οι υπήκοοι αυτής της ρουφιάνας της χώρας συνεργάζονται, μιλούν την ίδια γλώσσα, ακόμη και αν δεν μιλούν μεταξύ τους. Okay, όλοι ξέρουμε τους πρωταγωνιστές, τη συμμετοχή του καθενός. Αλλά αν σου έλεγα ότι πρέπει να φτιάξουμε ένα μνημείο του άγνωστου ήρωα εκείνη της ομάδας. Αν το βάλουμε εδώ έξω από το σεφ, παιδί μου, ποιος θα ήταν αυτός? Άγνωστος ήρωας θα μπορούσε να είναι ο Κοσλόφσκι που μας έδωσε το ευρωμπάσκετ. Πιωμένος. Στο Δουραμπί. Τον πότσε ο Βασιλακόπουλος, είδε το γιαπί απέναντι να χτίζεται δύο χρόνια πριν και λέει: τι είναι αυτό, λέει γήπεδο. Δεν του είπαν και ψέματα κιόλας. Δηλαδή, όχι μόνο τον μέθησαν, του είπαν και ψέματα ότι είναι γήπεδο μπάσκετ. Ενώ είναι στάδιο. Σωστά. Και έτσι πήραμε το ευρωμπάσκετ. Φιλίππου τότε ήταν το ίδιο πειραχτήρι, του ξεσήκωνε όπως τον έχουμε μάθει. Και μου λέει: εσύ είχε ένα πρόβλημα τραυματισμού και δεν ήταν τόσο στα κέφια του. Είχε τον καημό του, τον πόνο του. Λες να είχα τον καημό μου? Δεν νομίζω. Ήμουν προπονημένος τόσο και έξω από το γήπεδο που δεν κόλωνα σε αυτό το κομμάτι. Άλλωστε, αυτή η ομάδα είχε προετοιμαστεί όχι μόνο αγωνιστικά αλλά και έξω αγωνιστικά, έξω από το γήπεδο, να είναι μια παρέα ώστε οι περισσότεροι και περιμένανε και ανεχόταν τις πλάκες τις δικές μου, γι' αυτό τις έκανα κι εγώ. Και γι' αυτό είχαν και επιτυχία, γιατί λίγο πολύ αυτός που κάνει πλάκες είναι σαν τον μάγο. Άλλες φορές πετυχαίνει, άλλες φορές δεν πετυχαίνει. Σε μένα ευτυχώς πέτυχε. Και θα λέγαμε μετά, είχαμε για αυτό τον εκτός κλίματος ο Φιλίππου. Αυτός έφταιγε. Και σου λέω, σου έλεγα βάλε ένα ευρώ και θα πάρεις... Δεν υπήρχαν ευρώ τότε. Βάλε μια δραχμή και θα πάρεις 100.000 δραχμές. Βάλε μια πριν από την αρχή στο ευρωμπάσκετ, θα το πάρουμε. Θα την έδινε στη μια δραχμή? Όχι, δεν θα το βάζαμε στο σύνολο. Γιατί η ομάδα, ναι, μεν φαινόταν ότι είχε προσόντα, ότι ήταν κάτι διαφορετικό από τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά δεν μπορούσε κανείς να φανταστεί ότι θα ξεπερνάγαμε, θα βγαίναμε κάτι παραπάνω από 8 ή 7 στην άριστον περιπτώσεων. Σε κανένα περίπτωση. Έτσι. Ούτε εσύ θα το βάζεις. Όχι, δεν το βάζω. Και αυτή ήταν επιτυχία. Δηλαδή, ο στόχος, αυτό που ο Παναγιώτης ήταν η οχτάδα. Η σκηνή, η φοβερή σκηνή, εγώ, αν μου πούνε να κάνω μια κατάταξη
στιγμιοτύπων που έχω καταγράψει σε ρεπορτάζ. Στο top 5 είναι η σκηνή με τις χειροπέδες. Γιατί σ' αρέσουν πολύ αυτό. Σ' αρέσουν οι χειροπέδες τελικά, Βασίλη. Να το κοιτάξει αυτό. Να το κοιτάξει. Κοίταξε, αυτό έγινε πριν. Κάτσε, γιατί επειδή βλέπουν και νεότεροι, εσύ το λες και νομίζω ότι το ξέρω είναι Ελλάδα. Οι νεότεροι λοιπόν οι χειροπέδες συνδυάζουν με άλλα πράγματα. Για πες την ιστορία κανονικά. Δεν πήγε του Φιλίππου ιδέα. Δεν παίρνει τον καζέτα να περάσει. Καζέτα να περάσει η χειροπέδα. Αυτό έχει τη σημασία του, γιατί μην νομίζουν οι περισσότεροι ότι, πώς να το πω, η πλάκα ξεκίνησε μετά από τις επιτυχίες. Ήτανε πολύ πριν. Λοιπόν, και ένα πρωί λοιπόν που ήρθε ο Βασίλης τον Τζον στο ιστορικό ξενοδοχείο για να δείξουμε το δέσιμο της ομάδας και τα λοιπά, κατεβήκαμε τις χειροπέδες. Αυτή η συλλογική προσπάθεια, εγώ νομίζω ότι άλλαξε γενικά τον ελληνικό αθλητισμό. Σίγουρα. Γιατί όχι το ελληνικό μπάσκετ. Έδειξε ότι μπορούσαμε να πετύχουμε το παραπάνω. Φοβερό. Αλλά από τότε υπήρχαν παιδιά τα οποία δεν μπορούσαν να παίξουν μπάσκετ γιατί ήταν κοντή, γιατί ήταν χοντρή. Εγώ ήμουν 13 τότε. Σου λέω ότι έπαιζα μπάσκετ. Είμαι ένα 65 και έπαιζα μπάσκετ. Γιατί παντού υπήρχαν μπασκέτες. Κάποιο άλλο στη θέση σου, πιο λογικό από σένα, μάλλον, έπαιξε μπάλα. Γιατί λέει εκεί θα διακριθώ. Δηλαδή υπήρχε αυτό το πράγμα. Δηλαδή ο αθλητισμός στην Ελλάδα εξεράγει από το 1987 και μετά. Και νομίζω ότι αυτό το οφείλουμε όλοι σε εκείνη την επιτυχία. Γι' αυτό καμιά φορά όλοι αυτοί οι μηδενιστές τύποι που λένε εντάξει, ο αθλητισμός δεν είναι για πρωταθλητισμός. Δεν γίνεται χωρίς πρωταθλητισμό, δεν γίνεται χωρίς ανταγωνισμό, δεν γίνεται χωρίς πανηγύρια, δεν γίνεται χωρίς να σηκώνεται η τρίχα σου, πετσέ, να κάνεις κάτι σημαντικό, είτε αθλητικό, είτε πατριωτικό, είτε οτιδήποτε τέλος πάντων μεγάλο. Ήταν και παρέα. Δηλαδή, εμείς όλοι έξω θα αντιλαμβανόμασταν παρέα. Εγώ θυμάμαι ακόμα και τώρα που έχω τα περισσότερα έχω να τα δω από τότε και ήμουν πολύ μικρός τότε. Θυμάμαι τα ρεπορτάζ να έρχεται το ξενοδοχείο και να σας βλέπω να παίζετε τάβλη. Εντάξει, είχε γίνει προεργασία. Δηλαδή, μπορούν να σου πούν και οι δύο προφανώς, ναι. Πώς συμφιλιώθηκαν, γιατί ζούσαμε κιόλας σε μια εποχή η οποία είναι πολύ. Είναι πολύ περίεργη γιατί είναι στην έξαρση τη αντιπαλότητα ανάμεσα στον Άρη και στον ΠΑΟ και σα πήγε ο Σισμανίδη και βαράγατε πολλέ στο σκοπευτήριο στην Άμουσα. Ήταν πολύ μεγαλύτερο. Για να έρθετε πιο κοντά. Να ξανάρθετε πιο κοντά. Ήταν πόλο μεγάλη. Ναι, ήμασταν κοντά έτσι. Το θέμα είναι ότι ήταν πολύ μεγάλο ο στόχο. Ξεπερνούσε κατά πολύ την οποιαδήποτε αντιπαλότητα σωματιακή τώρα. Εδώ μιλάμε για κάτι το οποίο πήρε την Ελλάδα και την ταρακούνησε σε θέμελα. Δεν μπόρεσε να κάτσει στον πάγο, στον Άρη, στον Παναγό, στον Ολυμπιακό αυτό το πράγμα. Δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Και αν σας ζητήσω να μου πείτε MVP. MVP με τη σημερινή έννοια του όρου. Με όποια έννοια του όρου. Κοίταξε να δεις. Αυτή η ομάδα ήταν δομημένη με τέσσερις παίκτες που ήταν οι κολόνες. Δηλαδή ο Κάλης ο Γιαννάκης, ο Φασούλας και ο Χριστοδούλου. Όποιος από αυτούς δεν ήταν, θα ήταν διαφορετική εξέλιξη πιστεύω όλου του εγχειρήματος. Οι υπόλοιποι ήμασταν μέσα στο κλίμα και μπορούσαμε να δώσουμε μέσα στο γρανάζι της μηχανής αυτό που έπρεπε. Παράδειγμα είμαι εγώ γι' αυτό και το λόγο και μιλάω, που τραυματίστηκα, δεν έπαιξα στο μεγαλύτερο, έξω τέσσερα παιχνίδια και από αυτά τα μισά και ουσιαστικά δεν φάνηκε η απουσία μου τόσο όσον αφορά την επιτυχία. Υπήρχαν επίσης παίκτες, όπως ο Ανδρίτσος, ας πούμε, που ήταν καθοριστικός, καθοριστικότατος. Αυτός μας πήγε στην παράταση. Yeah. Ήταν ο Μέμος που είχε πάρει τις τελευταίες προσπάθειες. Yeah. Ήταν ο Μιχάλης Ορμανίδης που έμπαινε και έδινε τα πάντα μέσα στην ομάδα. Ο Μάτζικ, ο Σταυρόπουλος. Δηλαδή, τα άλλα παιδιά που ήταν στον πάγκο, γι' αυτό έχει σημασία να είσαι στον πάγκο και να δίνεις τα πάντα. Είναι δηλαδή, και για να καταλήξω στο. Απάντηση ερωτήματος. Όχι, να απάντησε ερωτήματος και στο μεταφυσικό ας πούμε της υπόθεσης ότι ήταν MVP όλος ο κόσμος. Δηλαδή ο καθένας, οι γιαγιάδες τότε και οι συγχωρημένοι μου σχολείο, έλεγε τα ξεμάτια σαν τα παιδιά και παίξανε και κάνανε. Και... αυτό. Όχι, έχει τη σημασία το αυτό. Αυτή η θετική ενέργεια που σου δίνει ένας ολόκληρος λαός, κάποια στιγμή, δεν ξέρω τώρα αν είναι παράλογο, αν πάει, θα μου πούνε ότι είναι γελίο ή ότι είναι μεταφυσικό, αλλά σου δίνει μια όθηση. Και σε συνδυασμό από αυτό που ο Βασίλης που ήταν μέσα εδώ στο σπίτι μας, νομίζω έδινε και αυτό μια όθηση παραπάνω. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μοιραστήκατε αυτές τις σπουδαίες αναμνήσεις. Να είστε καλά. Γεια σας. Και ξαναζήσουμε τέτοιες στιγμές. Και υπάρχουν παιδιά μικρότερα από σένα ή στην ηλικία τη δική σου ή λίγο μεγαλύτερα που έδιναν εξετάσεις. Δηλαδή, έχω συναντήσει πάρα πολλές και έχω καταγράψει καινούργιες ιστορίες ανθρώπων οι οποίοι έδιναν αρχαία ή λατινικά. Δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα τι μάθημα έδιναν την επόμενη μέρα και άλλοι δεν πήγαν να δώσουν. Άλλοι δεν έγραψαν καλά. Άλλοι ενθουσιασμένοι έγραψαν πάρα πολύ καλά. Δηλαδή, είναι πολύ βιωματικό το γεγονός. Εκεί θέλω να καταλήξω.
μπάλα, τον Γκάλι. Σου για 3 πόντους από τον Γιαννάκη και 36-40. Πασούλας. 43-46. Αυτός έξω στο Χρυστοδούλου, σου για 3 πόντους και 71-66. Και όλους όσους δούλεψαν χρόνια τώρα για να γίνει αυτό το μεγάλο αθλητικό θαύμα. Και να το κύπελο, το σηκώνει ο Τσιγός ψηλά. Είναι πραγματικά οι στιγμές συγκινητικές.